Κολομπίνο εκτελεί. Με φάλτσο. Γίνεται μια κεφαλιά, η μπάλα φεύγει out. Και πάλι η εκτέλεση του Κόνε. Τρίτο που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα αρκετά έξω. Καμιά ανησυχία για τον Ζαχαρία Καβουσάκη. Υπάρχει όμως η ποιότητα και, και στις δύο ομάδες που μπορούν να προσφέρουν έτσι ένα καλύτερο θέμα. Εδώ τώρα μια πολύ καλή επίθεση με τον Κανής. Ο Κανής που γίνεται το σουτ. Να δούμε έτσι και κάνει ένα σουτ. Μπλοκάρει σταθερά ο Θεοδωρόπουλος. Ευρυπίδης Γιάκος στην εκτέλεση του, όπως και στα προηγούμενα, από δεξιά. Μπάλα απομακρύνεται. Γίνεται ένα σουτ και τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0. Με σκόρ το Κοτσαμανίδη, αν προλάβαμε να δούμε. Εκεί την σύγχυση. Έτσι που έγινε, όλοι οι παίχτες που βρέθηκαν. Όλοι πέφτουν πάνω στο Κοτσαμανίδη. Νίκος Κοτσαμανίδης, ο σκόρ λοιπόν. Είναι το 0-1 σε αυτό το κόνο που δεν μπορούσαν να διώξουν οι αμυντικοί του Πασαραϊκού. Δεν βλέπετε την εκτέλεσή του. Έγινε ένα μπέρδεμα. Δεν μπορούσαν να διώξουν οι αμυντικοί. Μπάλα στο Κοτσαμανίδη. Χτύπησε λίγο και στον Καρασαλίδη. Να ανοίγει το σκόρ. Εδώ βλέπουμε και τις τελικές τις εστίες. Ο Όκμπο εξέφυγε. Ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ. Η μπάλα κολλάει. Και αυτό βέβαια βοηθάει. Εδώ βοήθησε τους γηπεδούχους. Έδιωξαν, πρόλαβαν με τον Καρασαλίδη. Παραμένει το 1-0 σε μια δύσκολη στιγμή και καθώς βρέθηκε κενό εκεί πέρα στην άμυνα. Βλέπει πως ξέφυγε ο Όκμπο. Ο κεφαλάς δεν μπόρεσε να διώξει, αλλά κόλλησε εκεί. Εδώ τώρα ο Όκμπο θέλει να κάνει την προσποίηση, την τρίπλα. Γίνεται ένα σουτ, διώχνει το σουτ του Νικολιά με διπλή προσπάθεια, μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας, συγγνώμη, του Μαυριά. Στο 49 έχουμε φτάσει, εκτελείται. Βάλα περνάει, διώχνει με γροθιές, μια δύσκολη φάση. Δεν πέρασε η μπαλιά. Προσπάθησε ο Ανάκουγλου, ο Κόντσι. Ο Δίας, ο Ανάκουγλου. Ο Κανής μέσα στην περιοχή, θέλει να κάνει το σούτ, η παράλληλη σέντρα. Παίκτες του Πασαραϊκού, κάνετε μια καλή ευκαιρία. Ίσως η καλύτερη ευκαιρία εδώ. Ο Δίας έχω την εντύπωση που έκανε το σούτ. Στο παιχνίδι ο Γαρφαλιάς εκτελέστηκε. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει παράλληλα μπροστά από παίχτες και αντιπάλους. Οι παίχτες του Πασαραϊκού θα βγουν τώρα μπροστά. Μπαλιά για τον Κανής. Έκοψε όμως ο Μαϊτανός. Η μπάλα περνούσε από εκεί. Ο Κανής θα είχε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να βγει σχεδόν τετατέτα απέναντι από τον Θεοδωρόπουλο. Γίνονται πάρα πολλά λάθη τώρα. Είπαμε είναι και ο αγωνιστικός χώρος. Ο Κανής προς την υπεροχή θέλει να ξεφύγει, κάνει την προσποίηση, περνάει μια μπαλιά. Γίνεται το σουτ και είναι η σοφάριση. Ναι, όχι, δεν είναι τελικά. Η μπάλα στο δοκάρι. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία, τις ευκαιρίες που δεν χάνονται. Οι παίχτες, οι συμπαίχτες του, αλλά και ο πάγκος του Πασαραϊκού, που όπως είπαμε, πετάχτηκε πάνω, βλέποντας την πορεία της μπάλας. Η μπάλα στο δοκάρι και τελικά, εδώ βλέπετε, γίνεται το σουτ. Μπάλα αργά-αργά στο δοκάρι, βασανιστικά θα λέγαμε, αλλά δεν πέρασε. Ήταν ο αρχηγός ο Παπαγεωρίου που έδιωξε για να παραμείνει εκεί ψηλά στον στόχο της, που όπως είπαμε είναι η άνοδος. Και είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Μελέτη Γιουματζίδη από την Πέλα.